Τα χαιρετίσματά μας στον Κίμωνα, ναι, στην εκλεκτή πελατεία του Λεπαντελέ. Ναι. Ο Κίμων και σήμερα, να ξέρετε, δεν δουλεύει. Μην, ναι, το ψάξετε. Ναι. Γενικώς δεν δουλεύει δηλαδή. Το πάρκα, αποκοπή. Ναι, αποκοπή τώρα. Πάνω τη δώσω εγώ. Ναι. Ναι. Γιατί δούλεψε πλέον, δουλεύει και άλλη δουλειά δεύτερη. Έτσι. Ποια είναι η δουλειά του δεύτερη? Σπάστης. Ο σπάστης. Σπάει τα μάτς. Σπάει τα μάτς. Ναι, το δίνει ένα μάτς και το σοπεδώνει. Το σοπεδώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Μετά τον αυτοφοράκι, δηλαδή, που είναι μια δουλειά που μόνο στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει. Ο άλλος αυτοφοράκι λέει: ας έχω πολλή δουλειά, ότι είναι σε πολλά μαγαζιά. Είναι δηλαδή σε πολλά, εννοείται. Ναι. Φιλέ, ναι, δεν υπάρχει. Μπακαθαρίζουν και κατά τριάρι του μήνα. Ο αυτοφοράκι. Ο αυτοφοράκι. Μετά τον αυτοφοράκια, λοιπόν, που είμαι σίγουρος ότι είσαι μέσα στους πρώτους που το ανακάλυψαν αυτό το πράγμα. Καλά, εννοείται. Η κεντρική μας δουλειά, έτσι μεγαλώσαμε. Ναι, εντάξει. Τώρα υπάρχει και ο σπάστης. Σπάστης σημείων. Σπάστης σημείων. Ναι. Όπως είπαμε και άλλη δουλειά, την οποία θέλω να το θυμούνται τα μαγαζιά, είναι ο γατάς. Ο μυγάς. Αυτός που σκοτώνει μύγα. Ο γατάς διώχνει από μαγαζιά εξωτερικού χώρου τις γάτες. Ναι, με τρόπο, γιατί υπάρχουν και φιλοσοφικοί. Με γλυκό τρόπο. Με τρόπο, δεν υπάρχει κάτι, ναι, ναι. Κάποτε είχα ένα μυγά, σκότωνε τις μύγες από, ναι, κοντά μου. Ναι. Με χρέωνε 3 ευρώ από τη μύγα. Ναι. Και τι μου κάνει μια φορά. Τι... Έχει σκοτώσει 8 μύγες, δηλαδή 24. Όχι, την ώρα που είμαι κανονικά. Ναι. Πληρώνεται φυσικά καριέρα, 24 ευρώ για τις 8 μύγες. Ναι. Και μετά τι μου κάνει. Με φέρνει μια διπλοσκοτωμένη. Να ξαναεισπράξει. Δηλαδή η αληθεία των Ελλήνων, βλέπει, ψάχνουν πάντα αυτά. Ναι, ναι. Το λέω, πού είναι Ρετάσο, γιατί Τάσο είναι το φίλο μου. Ναι. Εγώ μετράω, λέω 8. Ναι. Το έφερε, αυτή είναι πάλι 8. Μήπως έχει κάνει μια τρίπλα. Ναι. Εμένα ψάχνουν. Ναι. Εμείς, να ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή φαγωνόμαστε μόνο συνειδητά. Ναι, μόνο το θέλουμε. Μόνο συνειδητά. Γιατί δόξα τω Θεώ υπερχιλίζουμε από εμπειρία.